Ναι. Ηλία. Έλα, φίλε μου. Έλα, ο Πάνος είμαι από Ρετρόπολης. Ω, καλημέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Δόξα Θεώ. Ήρθε η ώρα να πάρεις μέρος στο Πάρε το 0. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι στην αρχή του δεύτερου κύκλου της σειράς. Η πρώτη Α, έκλεισε με μάλιστα. 10 επεισόδια, τώρα ξεκινάει ο δεύτερος, οπότε θα μας κάνεις και ποδαρικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, Ηλίας, Ranting Greek Gamer, το κανάλι στο YouTube. Θα τα πούμε Μάλιστα. προς το τέλος για το κανάλι. Έγινε. Πάμε στην αρχή να μάθουμε λίγα παραπάνω πραγματάκια για τον Ηλία Πάμε, και πάμε. κυρίως τον πιτσιρικά Ηλία, και θα μεγαλώσουμε σιγά σιγά. Ηλία, σε ποια πόλη μεγάλωσες? Μεγάλωσα στην Αθήνα. Αθήνα, είσαι κέντρο, είσαι κάπου Αθήνα συνοικιακά? είναι, μένω στο νέο Ηράκλειο. Νέο Ηράκλειο. Ηράκλειο, μάλιστα. Και είμαστε κοντά στην ηλικία από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Οπότε πάνω κάτω κοινές θα είναι οι εμπειρίες. Άρα είσαι παιδί που έπαιζε έξω στη γειτονιά. Ήμουν ένα παιδί που έπαιζε έξω στη γειτονιά στην αρχή. Αχα. Αλλά το θέμα είναι ότι τη δεκαετία του 80, ειδικά προς το τέλος σχεδόν, να το πούμε έτσι, ήταν νομίζω και η εποχή που τα video games ξεκίνησαν σιγά σιγά με Να. δειλά βήματα να εισχωρούν και στην Ελλάδα. Και η πρώτη μου επαφή ήταν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου, το 1987, όταν είδα για πρώτη μου φορά ένα ZX σε Spectrum. Spectrum, στο υπόγειο ενός ξαδέλφου μου. Και από τότε που το είδα, η ζωή μου άλλαξε παντελώς από τότε. Ξεκίνησα Τι να... θυμάσαι από εκείνη τη μέρα, Ηλία? Δηλαδή, πήγες, ας πούμε, σου είπε ο ξάδερφός σου, έλα να δεις κάτι που πήρα, ή ήταν Έλα να τυχαία? δεις κάτι, μου λέει, έλα να δεις, λέει, τι είναι το Spectrum για αυτά, που εγώ δεν είχα καμία ιδέα το τι ήταν το Spectrum. Και μου βάζει ένα παιχνίδι με φόρμουλες Με τότε. φόρμουλες. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, και άλλαξε η ζωή μου από τότε. Και σκέψου ότι έβλεπα τα ασπρόμαυρα, τα γραφικά με τα μπλιπ μπλιπ τον ήχο. Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να μιλάμε. Βέβαια. Αλλά η ζωή μου άλλαξε από τότε, και επίσης μου έδωσε και το πρώτο μου περιοδικό πίξελ. Πίξελε. Ναι. Και με το Pixel και με το ZX Spectrum ξεκίνησε, ξέρεις. Μιλάμε ότι ανοίχθηκε ένας εντελώς νέος κόσμος για μένα παντελώς. Πήρα και εγώ το πρώτο μου το ZX Spectrum μετά. Και από τότε καταλαβαίνεις. Αλλά συνέχισα νομίζω για αρκετό καιρό ακόμα να παίζω έξω. Δεν σταμάτησα αυτό. Αλλά μετά από το ZX Spectrum, μετά που ξεκίνησε η εντρυφή πιο πολύ στα video games και Αχα. λοιπά και τα άλλα, καταλαβαίνεις ότι οι βλέψεις από τα συμβατικά τα παιχνίδια στα video games, Ναι. η στροφή ξεκίνησε να, ξέρεις, Σίγουρα, γιατί να ήταν μικρώσει. τόσο, τόσο εντυπωσιακό αυτό που έβλεπαν τα μάτια ενός πιτσιρικά τότε. Ναι, δεν το Δηλαδή, τι να συζητάω. συγκρίνεις τώρα το Spectrum με ποιο, με τη Με Monopoly, που με ποιο άλλο, επιτραπέζιο, ή με ποιο παιχνίδι έξω? θυμάμαι όταν είχα δει τα μάτια μου που και πρώτη φορά, όταν είχαν δει την Amiga 500 Ναι. στις βιτρίνες των καταστημάτων. Και το πρώτο game το οποίο που είχα δει στην Amiga ήταν ένα που λεγόταν Chicago, κάπως έτσι. Αχα. Το οποίο υποτίθεται πως ήταν ψηλο adventure, ψηλο cinematic παιχνίδι κλπ. Και ήταν και το πρώτο παιχνίδι στην Amiga το οποίο είχε ομιλία κανονική. Λοιπόν, και το είχα δει σε ένα μαγαζί μαζί με τον πατέρα μου και είχα... τα μάτια μου είχαν βγει έξω, δεν το πίστευα. Είχες γίνει καρτούν, ε. Πετάχτηκαν τα Ναι. μάτια έξω, δεν άκουγες Ναι. τίποτα, έβλεπες μόνο την οθόνη. Αυτές οι εποχές για μας που ήμασταν τότε μικρά παιδιά και που δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, ήταν το κάτι άλλο. Ήταν δηλαδή τότε, μιλάμε πως ήταν που είχα καταλάβει ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου κάτι πρέπει να κάνω σχετικό με Με τα τα video games. video games. Μέχρι τότε, Ηλία, δεν είχες, μέχρι το, μάλλον τη στιγμή που είδες το Spectrum, πιο πριν δεν είχες εμπειρία καθόλου από καμπίνες, από Όχι, arcades, τίποτα, 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 τίποτα. άρα ήταν τεράστιο το σοκ. Ναι. Και μετά με την Amiga, θυμάσαι, ας πούμε, εκείνη τη μέρα να κάνεις κουβέντες με τον πατέρα σου, μπαμπά, κοίτα αυτό τι καλό που είναι, πόσο καλύτερο είναι από αυτό που έχουμε, τέτοιες. Η Amiga, το πρόβλημα με την Amiga ποιο ήταν. Ήταν καταρχάς ό,τι πιο top που υπήρχε εκείνη την εποχή, και θυμάμαι ότι αυτό συνεχίστηκε και στη δεκαετία του
Ναι, στις αρχές του 90. Μέχρι τα μέσα που μετά που τα PC ξεκίνησαν να παίρνουν τα πάνω τους και αυτά. Μπράβο, μπράβο. Ο πατέρας μου πάντα ήθελε να μου πάρει μια Amiga, αλλά δεν τα καταφέραμε ποτέ, διότι εάν θυμάστε τότε η Amiga, θυμάμαι που ήταν και πανάκριβη για τα ελληνικά τα δεδομένα. Ναι, αν ήθελες να πάρεις το κομπλέ set και το πληκτρολόγιο, δηλαδή τον υπολογιστή και το monitor, ήθελες γύρω στα 200 και κάτι χιλιάδες δραχμές. Τα δηλαδή... οποία δεν θυμάμαι πόσα... πρέπει να... Σε αναλογία ήταν περίπου ένας μισθός, ίσως και λίγο παραπάνω από ένα μισθό... Ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή εκείνη και ο πατέρας μου ήθελε, αλλά τελικά δεν μου την πήρε την Amiga ποτέ. Ναι, ήταν δύσκολο πραγματικά. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο πλήγμα που δέχτηκα ποτέ στη ζωή μου. Γιατί ήταν ένα μηχάνημα το οποίο ήταν τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα εδώ, που ξέρεις να βλέπω τα games της Amiga από το Pixel και από αυτά. Από το Pixel να βλέπεις... Ηλία, τι θυμάσαι την εποχή με τα περιοδικά, δηλαδή μετά από το πρώτο πίξελ που είχε δώσει ο ξάδερφός σου, αγόραζες και ο ίδιος περιοδικά. Ναι, ναι, ναι. Φανατικός του πίξελ ως την ημέρα που έκλεισε. Επίσης user, PC master βέβαια, μετά. Αλλά ναι, ξεκίνησα. Δηλαδή το πίξελ ήταν το ένα πράγμα το οποίο το... Που, επειδή ξέρεις, επειδή τότε δεν είχαμε ίντερνετ, τίποτα. Λοιπόν, και το Pixel ήταν το ένα πράγμα το οποίο το περίμενα σαν μουρλός κάθε μήνα. Ναι, ήταν τα μάτια μας στον κόσμο και στο αντικείμενο αυτό που λατρεύαμε. Ναι, ναι, ναι. Σου λείπουν τα περιοδικά, Ηλία? Μου λείπουν πολύ. Θα είχε πιστεύεις αγοραστικό κοινό ένα περιοδικό τώρα το 2019? Δεν το νομίζω, όχι. Όχι. Στο λέω γιατί σταμάτησα και εγώ να αγοράζω εδώ και μία δεκαετία. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου, μέχρι και το 2008 έπαιρνα PC Master ακόμα. Ναι. Αλλά μετά έκλεισε αυτό, αλλά μετά η πληροφόρηση που σου δίνει πλέον το ίντερνετ είναι τόσο μεγάλη που δεν έχει κανένα νόημα να πας να αγοράσεις οποιοδήποτε περιοδικό. Σίγουρα. Μόνο εμείς, έτσι, νοσταλγώντας, νομίζω πολλές φορές λέμε τι καλά θα ήταν να είχαμε ένα περιοδικό. Ναι, αλλά... γιατί τότε όντως πιστεύω ότι αυτά κάνουν κάπως και την φαντασία μας να καλπάζει. Γιατί ναι, τότε τα games τα βλέπαμε μόνο σε εικόνες και βλέπαμε και αυτά που γράφανε τότε. Και λέγαμε πώς να φαίνεται αυτό εν κινήσει, πώς να είναι και αυτό και το να τ' άλλο. Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που αγοράζαμε παιχνίδια μόνο από screenshots που είχαν τα περιοδικά. Ναι, 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 ναι. Και νομίζω, δεν ξέρω τώρα, πολλές φορές έμοιαζε να είναι και φωτογραφίες του παιχνιδιού. Δηλαδή, ούτε καν screenshot από υπολογιστή ή κάποιο άλλο μηχάνημα. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι για το Spectrum μου ότι αγόρασα παιχνίδια κάποιες ώρες μόνο και μόνο επειδή μου φαινόταν εντυπωσιακό. Το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο της κασέτας. Ναι. Απ' έξω. Και την είχα πατήσει κάποιες φορές, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Εντάξει, όλοι την έχουμε πατήσει από εξώφυλλο. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες σε home κονσόλα, πότε, μετά τον υπολογιστή, δηλαδή που πέρασε, ποιο μηχάνημα και μετά τον, με ποιο παιχνίδι. Μετά το Spectrum, αφού δεν πήρε Amiga, πέρασε σε ένα Sega Master System. Master System, ωραία. Πολύ καλή κονσόλα για αυτή. Είχα πέρασει εκπληκτικές στιγμές μαζί της. Και ήταν το Super Hang-On, το οποίο ήταν τότε εγκατεστημένο στη μνήμη του Sega Master System. Δεν είχες πάρει την έκδοση με το Alex Kidd, δηλαδή? Δεν είχα πάρει την έκδοση με το Alex Kidd, όχι. Και το Hang-On ήταν μάλιστα και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο, ξέρεις, είχαμε συνδέσει την κονσόλα εκεί κανονικά και τον Ατάλο. Και εγώ, ξέρεις, επειδή είχα μείνει στην βουβαμάρα του Spectrum, να σου πω έτσι, ξέρεις, μου τη συνδέει την κονσόλα ο πατέρας μου και είπα, ναι, ξεκινάω και να παίζω, αλλά δεν είχε ήχο. Και ο πατέρας μου κάνει στην τηλεόραση ένα κρακ και ανοίγει ξεκίνησε την κονσόλα και να ακούω ήχο κανονικό από βίντεο game μετά από τόσο καιρό.
Λέω, Παναγία μου, λέω, έχει ήχο. Έχει και μουσική το παιχνίδι. Τρελάθηκα, δηλαδή σκέψου. Το Sega ήταν, το Master System ήταν δώρο, ήταν από χρήματα που είχες μαζέψει από Κάναντα, θυμάσαι. Το Master System είχα λυσάξει εγώ για να το πάρω, γιατί θυμάμαι που το Pixel είχε ένα αφιέρωμα, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έδειχνε όλες τις μεγάλες τις... που έδειχνε που για πρώτη φορά που οι κονσόλες ερχόντουσαν στην Ελλάδα, έτσι. Και είχε ένα αφιέρωμα, αν το θυμάσαι, που είχε όλες τις κονσόλες μέσα. Βέβαια. Sega Mega Drive, Sega Master System, NES, που οι πιο πολλές τότε που δεν είχαν επίσημες αντιπροσωπίες, έτσι. Αντιπροσωπίες, ναι. Και θυμάμαι που μια θυγατρική εταιρεία της Copy Press, που έβγαζε το Pixel, έγινε ο πρώτος επίσημος αντιπρόσωπος της Sega εδώ στην Ελλάδα και έφερε το Sega Master System εδώ. Λοιπόν, και αφού είδα ότι το Sega Master System ότι πλέον ότι υπήρχε στην Ελλάδα τέλος πάντων και με full games και λοιπά, η Amiga δεν ξέρω γιατί δεν πήρα Amiga ακόμα και τότε, ίσως επειδή... Νομίζω ήταν πολύ πιο φθηνές οι κονσόλες για να... Είναι πολύ πιο φθηνές οι κονσόλες, όντως. Για να πεις ότι θα πάω να δώσω λεφτά να πάρω την Amiga στα τελειώματα. Και πήρα το Sega Master System και ναι, ήταν τρομερό για την εποχή που το πήρα, γιατί σου έδινε γραφικά, όχι ακριβώς την ποιότητα της Amiga, αλλά πάρα, πάρα πολύ κοντά. Και πολύ ζωηρά χρώματα και φυσικά... Πολύ ζωηρά χρώματα και αυτά, ναι, ναι. Θυμάσαι να έρχονται φιλαράκια στο σπίτι να παίζετε διπλά και τέτοια στο Master System? Θυμάμαι, ναι. Αν και να σου πω κάτι. Έχω ένα θέμα. Είχα ένα θέμα όταν ήμουν μικρός. Ναι. Δεν ήθελα με τις κονσόλες μου να παίζει κανείς όλο αυτό. Ήμουν πολύ, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον φοβόσουν ότι μπορεί να σου χαλάσουν το χειριστήριο, δεν οτιδήποτε. Ξέρω, δεν ξέρω, δεν ήθελα. Αλλά σε Sega Master System όχι... Το ήθελα όλο δικό μου. Δεν ήθελα να παίζει κανείς άλλος. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δημοφιλές και το Game Boy και λιγότερο βέβαια το Game Gear. Έχω να σου πω. Ποια παίζουν. Ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που είχε ένα Nintendo Game Boy. Είχε πάει θυμάμαι που ο πατέρας μου που είχε πάει στην Ιαπωνία για ένα επαγγελματικό ταξίδι το 1989. Και μου λέει, σου πήρα, μου λέει, ένα Nintendo καταπληκτικό και αυτά. Και μου λέει, τι Nintendo μου πήρες. Ήρθε πίσω σπίτι με ένα Nintendo Game Boy, την αυθεντική ιαπωνική συσκευασία, μαζί με Super Mario Land, με το Kicks και με το Tetris. Αυτό είναι πακέτο. Ήμουνα ο πρώτος άνθρωπος που είχε Nintendo Game Boy εδώ στην Ελλάδα, το οποίο ήρθε εδώ μετά από κάνα χρόνο δύο. Μετά από κάνα χρόνο ενάμιση, το 90 με 91. Και κάπου εκεί, ναι. Και εγώ το είχα από το 1989. Ωραία. Είσαι ο πρώτος που το έχεις στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Το δείχνεις στους φίλους σου ή και αυτό το κράτησες κρυφό? Το έδειξα, το είχα πάρει μαζί μου σε μια εκδρομή, θυμάμαι που είχα πάει με το σχολείο. Αχα. Όλο το λεωφορείο να πήγε μέσα και δεν το ξαναπήρα μετά πουθενά, γιατί δεν γινόταν. Ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα μετά, ήθελαν όλοι να το ακουμπήσουν. Ναι, 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 ναι. Το έχεις ακόμα το Game Boy εκείνο? Δεν ξέρω, κάπου πρέπει να είναι κάπου καταχωνιασμένο, κάπου χωμένο, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Επόμενη κονσόλα. Τι πήρα μετά από αυτό? Πήγε σε Super Nintendo ή σε Mega Drive κατευθείαν? Αχ, ήθελα ένα Super Nintendo, αλλά οι γονείς μου δεν μου το πέρανε με τίποτα, γιατί είχε να πλέον καταλάβει την παλαβομάρα που είχαμε το Games, το οποίο το Super Nintendo όταν είχε βγει και αυτό, μιλάμε πως ήταν άλλους πλανήτες κανονικά. Και μου λένε, όχι, λέει, δεν σου παίρνουμε Super Nintendo, αν στο πάρουμε δεν θα διαβάζεις καθόλου. Ναι. Και δεν μου το πήρανε. Αλλά ήμουν τυχερός, γιατί πήγαινα στο μαγαζί ενός φίλου στη Νέα Ιωνία, ο οποίος είχε μαγαζί με κονσόλες και είχε και το Super Nintendo και σε μία ένα stand, και κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινα και έπαιζα Super Nintendo εκεί.
Λοιπόν, οπότε είχα και την εμπειρία μου και από το σύστημα αυτό. Απλά επειδή νομίζω ότι και το Super Nintendo ότι ήταν ακριβό για την εποχή εκείνη. Ήταν πιο ακριβό σίγουρα από το Masters, από το Mega Drive. Νομίζω ότι είχε τα διπλά λεφτά. Και δεν μου το πήραν φυσικά οι γονείς μου κλπ. Αλλά είχα την εμπειρία μου και από εκεί. Αλλά μετά από αυτό, όταν έκλεισα τα 18, είχα κάποια λεφτά στην άκρη και πήγα και πήρα το πρώτο μου το PlayStation 1. Το PlayStation 1, ε. Το PlayStation 1 μαζί με το Ridge Racer και Α, το τέλειο. Battle Arena, το Sinden. Το Sinden, ναι. Που το έχει τώρα και στο PS Classic μέσα ενσωματωμένο. Και τα δύο τα έχει βασικά. Και πήρα το PlayStation το κανονικό και από τότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει. Δηλαδή, ήταν τόσο μεγάλη... Α, ναι, επίσης, μετά από το PlayStation πήρα και ένα Nintendo 64, γιατί έπρεπε να παίξω το The Legend of Zelda, το Ocarina of Time, ο κόσμος να χαλάσει. Γιατί όμως το λες έτσι με τόσο πάθος, δηλαδή, πού το είχες δει, πού είχες πάθει το σοκ αυτό και έλεγες, όχι, πρέπει να παίξω το Zelda. Το είχα δει σε περιοδικά. Σε περιοδικά. Και νομίζω ότι είχα δει και κάποιες διαφημίσεις που δείχνανε στην τηλεόραση τότε. Ναι, υπήρχαν. Που λες, αλλά το Nintendo 64, επειδή ξέρεις, αγόραζα και άλλαξε ένα περιοδικά που είχαν πολύ καλύτερη κάλυψη για τα διάφορα πράγματα, ας πούμε όπως το Edge. Ναι, βέβαια. Το Game Fan τότε. Και λέω στον εαυτό μου, δεν γίνεται αυτό το Zelda, πρέπει να το πάρω οπωσδήποτε. Ίσως επειδή είχα δοκιμάσει και το Link to the Past στο Super Nintendo, Super NES, είχα και το Link's Awakening στο Game Boy, σωστά. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, θα βγει και σε remake και στο Switch, όπου να είναι. Και ναι, λέω, δεν γίνεται να το χάσω αυτό με τίποτα. Και εντάξει. Γενικότερα, ό,τι ήθελα να παίξω, έκανα ό,τι μπορούσα για να το χτίσω. Το ό,τι μπορούσα μεταφράζεται λίγο πρίξιμο στους γονείς και σκληρές οικονομίες. Όχι, από ένα σημείο και μετά δεν έλεγα στους γονείς τίποτα και τίποτα. Τα μάζευα τα λεφτά και πήγαινα και... Έπαιρνες ό,τι ήθελες. Και μετά τι να κάνουν οι γονείς. Ένα πράγμα όχι, εντάξει. Που κόστιζε τόσα πολλά λεφτά να το πάρουν και να το πετάξουν στα σκουπίδια, όχι. Ακριβώς. Λοιπόν, PlayStation, τι θυμάσαι, Λία, έτσι, πάρα πολύ έντονα σε εκείνη τη γενιά. Εσύ την έζησες με το PlayStation 1, φαντάζομαι το είχες γιώσει. Ναι. Αντιγραφές ή γνήσια παιχνίδια τότε? Όχι, ό,τι παιχνίδια έπαιρνα ήταν αυθεντικά. Ήταν αυθεντικά, τα έχεις ακόμα αυτά? Τα έχω ακόμα αυτά κανονικά. Μπράβο, έχεις μια πολύ καλή συλλογή τότε. Γιατί περισσότερο είχαμε μπει στην εύκολη λύση του τσιπαρίσματος. Το θυμάμαι, και ναι. Τι έχουμε τώρα, συντοθήκες με δισκάκια που γράφουμε πάνω με μαρκαδόρους στους τίτλους. Αλλά εμένα δεν μου πολύ άρεσε αυτό. Επειδή ήταν και πολύ όμορφες και οι συσκευασίες του PlayStation τότε. Ναι. Βέβαια, καμία σχέση με τις super duper συσκευασίες στο PC, έτσι. Ναι, βέβαια. Που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ μου. Κάτι κουτιά, απίστευτα. Κουτιά, χάρτες, βιβλιαράκια. Ναι. Αλλά όχι. Κόπιες δεν πήρα για το PlayStation ποτέ μου. Σε καμία κονσόλα από τις οποίες έχω. Μπράβο, Σουρήλια. Μπράβο. Πραγματικά από τους λίγους που δεν. Ήταν έτσι λίγο πιο. Ας πάρω και μερικά παιχνιδάκια φθηνά, τσιπάροντας την κονσόλα. Γιατί οι περισσότεροι που το κάναμε, να σου πω την αλήθεια, στο τέλος δεν παίζαμε και κανένα παιχνίδι σοβαρά. Ναι. Όταν είχες 50 διαθέσιμα μπροστά σου, έπαιζες λίγο από όλα και από τα 50. Κοίταξε, αυτό που θυμάμαι είναι, θυμάμαι όταν είχε βγει δεν ξέρω, είχε τσιπαριστεί και το PlayStation 2. Ναι, και το 2 τσιπαρίστηκε. Ναι. Θυμάμαι που κάναμε τη μετάβαση από το PlayStation 2 στο Xbox το 360 και στο PlayStation 3, έτσι. Και θυμάμαι που όταν είχα δει και τα δύο τα μηχανήματα για πρώτη φορά στο πλαίσιο κάτω στην Αθήνα. Και όταν έβλεπα γονείς να μπαίνουν μέσα και να ρωτάνε τους υπαλλήλους, η πρώτη ερώτηση η οποία κάνετε
που κάνει, γίνεται να βάλουμε τσιπάκι στην οθόνη για να παίζει κόπιες. Οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο το ήθελαν τα παιδιά, όσο το ήθελαν οι γονείς για να γλιτώσουν χρήματα. Έτσι. Ερώτηση στο κατάστημα. Αλλά ούτε και στο PlayStation 2 που είχα και PlayStation 2 μετά. Γιατί και εκεί και αυτό είχε games τα οποία δεν ήθελα να χάσω με τίποτα. Όπως το Devil May Cry το πρώτο, το Onimusha, αυτά τα δύο σου λέω που τα θυμάμαι πιο ζωντανά από όλα. Μετά το Final Fantasy το 10. Μισό λεπτό, γιατί κάτι μου κάνω εδώ η οθόνη σου. Okay. Το Final Fantasy το 10, Metal Gear 2, God of War, να φανταστώ, Gran Turismo. God of War όχι τόσο πολύ, δεν μου είχε κάνει τόσο πολύ κλικ τότε. Δεν ξέρω γιατί, το God of War το έπαιξα πολύ πιο μετά. Γενικότερα, ναι, είχε και αυτή η κονσόλα games, πάρα πολλά games και σε αυτή την κονσόλα και είχα βρει και την πρώτη μου τη δουλειά τότε, οπότε καταλαβαίνεις ότι στο τέλος του μήνα έπρεπε και να το απολάμβανες. Ναι. Ηλία, ήταν λόγος να πάρεις κονσόλα της Sony το γεγονός ότι το PlayStation 1 έπαιζε και CD μουσικής και το PlayStation 2 ήταν και DVD? Το PlayStation 2 επειδή έπαιζε DVD, ναι. Ναι. Είχε παίξει ρόλο και αυτό δηλαδή. Είναι πολύ μικρό ρόλο, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι μπορούσα να πάρω ένα DVD από το Video Club και να το παίξω και να το δω στο PlayStation 2 με πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνας βέβαια από ό,τι βλέπαμε στις συμβατικές της τηλεόρασης. Βέβαια, ναι, καμία δεν σχέση. Με το HD. Ακριβώς. Η ποιότητα του DVD που ήταν ένα σκαλί πιο κάτω από το HD. Ναι, ένα σκαλί πιο κάτω από το HD και μέχρι τότε εμείς είχαμε συνηθίσει στην τηλεόραση και στο VHS των βιντεοκασετών την ποιότητα. Ναι. Οπότε, ναι, ήταν γι' αυτό ένα... είχα δει κάποιες πολύ καλές ταινίες αυτό στο DVD του PlayStation. Βέβαια, μετά άρχισαν να χαλάνε τα laser και λέγανε μην παίζετε πολλές ταινίες γιατί το κουράζετε. Ναι, το laser μετά και που μου είχε χαλάσει και το laser του PlayStation 2 από ένα σημείο και μετά μου έκανε νούμερα. Έπρεπε να το βάζω όρθιο, να το βάζω ανάποδο, να το κάνουμε αλλιώς. Τι να πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμπειρία ζωής. Υπάρχει κάποια κονσόλα που τελικά την πούλησες αλλά το μετάνιωσες? Όχι, ποτέ. Όχι. Ωραία. Τυχερός. Όχι, ποτέ. Δεν πούλησα ποτέ. Ναι. Ψέματα. Για να ναι. Δούμε. Ω, ναι, και θα με μαλώσεις άσχημα. Ποια? Είχα πάρει ένα υπέροχο Nintendo DS XL, χρώματος κόκκινο, και το πούλησα ο Βλάξ. Το πούλησες για να πάρεις κάτι άλλο, δηλαδή να συμπληρώσεις αυτά, να πάρεις μια άλλη κονσόλα? Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί το πούλησα, πριν από χρόνια αυτό. Αλλά το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Ήταν η κονσόλα, θυμάσαι, αν την είχες... Πότε έπαιζε, ας πούμε, πιο πολύ φορητό, γιατί ήσουν σε πιο μεγάλη ηλικία. Ναι, το φορητό το είχα πάρει πριν από κάποια χρόνια. Πάνε πάρα πολλά χρόνια. Το έχεις πάρει όταν θα πάω διακοπές, ας πούμε, να έχω κάτι μαζί μου, σε τέτοια φάση? Ήθελα, βασικά, ήταν την εποχή που το Nintendo 3DS που ήταν στις δόξες του. Ωραία. Και είχε μια τρομερή γκάμα από games. Και ήθελα πολύ, αν θυμάμαι καλά, ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω τα Legend of Zelda, τα παιχνίδια που είχαν βγει σε αυτό. Κατάλαβα. Εντάξει, τα Zelda είναι για πολλούς πράγματι λόγος να αγοράσουν κάποια κονσόλα. Και όντως είχα πάρει ένα Nintendo DS και το είχα πάρει από το πλαίσιο τότε. Νομίζω στα 129 ευρώ. Κάπου τότε. Εκεί, το Excel, ναι. Και ήταν, αλλά δεν θυμάμαι γιατί το πούλησα μετά για ποιο λόγο. Και το έχω μετανιώσει πάρα πολύ, γιατί το Nintendo DS έχει μερικά από τα καλύτερα games όλων των εποχών για φορητικό της όλα.
Σίγουρα έχει τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων. Έχει τεράστια βιβλιοθήκη και μετά δεν πήρα ένα. Δεν πήρα μετά ούτε το 3DS. 3DS ούτε το 2DS. Το XL, αν και ακόμα ψήνομαι. Αλλά επειδή βλέπω ότι το Switch ότι αναβαίνει σε δημοτικότητα. Ναι. Και ότι την κόβω την Nintendo κάποια στιγμή την γκάμα των παιχνιδιών του DS και του 3DS. Να τα μεταφέρει στο Switch. Και στο Switch, το οποίο δεν το έχω αποκτήσει ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβό. Ακριβή κόνσολα, έτσι, για αυτά τα οποία δίνει. Εντάξει. Θα έρθει και η ώρα της. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ειδικά που συζητάνε και για revision και για μικρότερο μέγεθος, ίσως να είναι και μικρότερη και η τιμή. Μικρότερο μέγεθος. Το κακό με την Nintendo είναι όσο και αν την αγαπάω την εταιρεία. Όσες εκπληκτικές αναμνήσεις και αν μου έχει δώσει. Δηλαδή, και σε Nintendo έχω παίξει κάποια από τα καλύτερα games όλων των εποχών, ωραία. Δεν χαμηλώνει τις τιμές στις κονσόλες όπως η Sony, όπως και η Microsoft, το οποίο για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μείον. Η Nintendo, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, γιατί τώρα να πας να βρεις παιχνίδια του DS που απλά λέγεται Mario ή έχει το Link στο εξώφυλλο ή τον Mario, η τιμή είναι στο 49,99. Ναι. Και μιλάμε τώρα για παιχνίδια 15 ετών. Έχω το Console Club δίπλα μου. Ναι. Το οποίο έχει μία από τις μεγαλύτερες DS συλλογές στην Ελλάδα. Ασυζητητή, έτσι. Και είχα βρει κάτι κομμάτια, ρε παιδί μου, καταπληκτικά. Το Legend of Zelda, το The Minish Cap. Ολοκένουγιο σε ζελατίνα, να μην είναι μεταχειρισμένο και να το έχει στην τιμή την οποία λες. Ναι, ναι, ναι. Είναι, αυτό το έχει η Nintendo δυστυχώς. Αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, δηλαδή και να πάρεις ένα Switch και για τρία παιχνίδια, για τέσσερα, αν εσύ το χαρείς και πιστεύεις ότι τα έβγαλε τα λεφτά του, αυτό αρκεί νομίζω. Εντάξει, είναι πολλά games τα οποία θέλω να παίξω στο Twitch. Θέλω οπωσδήποτε και το Super Mario Odyssey. Στο Wii U, επειδή έχω και ένα Wii U, έχω το Legend of Zelda, το Legend of Zelda, το The Breath of the Wild. Το τελευταίο, δηλαδή. Το οποίο δεν το έχω αγγίξει σχεδόν καν ακόμα. Να σου πω να το ξεκινήσεις, να το κάνεις και σειρά αν θες, γιατί το παίζω εγώ τώρα στο Switch. Ναι. Και είναι, εντάξει, είναι εκπληκτικό για κάποιον που αγαπάει ειδικά τη σειρά Zelda. Ναι, ναι, το πρόβλημα θα το λατρέψεις. Ότι πλέον ό,τι παίζω συμβαδίζει μαζί και με το κανάλι. Ναι, κατάλαβα. Δεν σου μένει χρόνος μετά για να... Δεν σου μένει χρόνος και το πρόβλημα είναι ότι ακόμα είναι δύσκολο να στριμάρεις ή να ανεβάσεις βίντεο από game της Nintendo. Ισχύει. Και να μην έχεις στη μάπα σου... Τα copyrights. Copyrights και λοιπά και αυτά. Ισχύει αυτό. Ναι. Και παρόλο που έκανα μία δοκιμή, δεν ξέρω αν το είδες πριν από κάνα δύο μήνες, να φύγω από το YouTube και τα streams, ναι, βέβαια, τουλάχιστον, και να πάω στο Twitch. Ναι, ναι. Στο του Twitch, όπου στο Twitch το καλό είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να καθίσεις και να παίξεις οτιδήποτε θες. Δεν τα κατάφερα γιατί το κοινό μου δεν με ακολούθησε εκεί. Ναι, το θυμάμαι και... Είδα φυσικά τώρα ότι επέστρεψες και στο YouTube και τα vlog σου τα παρακολουθώ που μας λες γιατί φεύγεις και γιατί επιστρέφεις και οπότε μας ενημερώνεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις το Twitch δεν είναι εύκολο ακόμη για τους Έλληνες. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είναι εύκολο για τους Έλληνες, ενώ στο εξωτερικό, αν το έχεις παρατηρήσει, είναι το ακριβώς αντίστροφο. Ναι, 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 όλοι είναι στο Twitch. Ναι, όλοι είναι στο Twitch και το YouTube το βλέπουν όλο και λιγότερο όσον αφορά τα games. Ναι. Εκτός και αν θέλουν να ψάξουν και να βρουν κάτι το συγκεκριμένο. Και με θλίβει αυτό το πράγμα, γιατί δηλαδή το Twitch είναι μια πλατφόρμα καταπληκτική. Έχει αναπτυχθεί απίστευτα. Και εμείς οι Έλληνες, επειδή το ελληνικό κοινό δυστυχώς είναι...
Τι Είναι να λίγο σου πώς έχουμε μάθει. Ξέρεις, μάθαμε στο YouTube και τη συνήθεια δεν την αλλάζουμε εύκολα. πω. Ναι. Και το θέμα είναι ότι είναι πολύ λίγοι, ειδικά και με την επέλεξη του Fortnite. Α, ναι. Εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, που το καταπολεμώ απίστευτα Ναι. προσωπικά, είναι ότι δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται και οι νέοι YouTubers οι οποίοι βγαίνουν έξω, δεν τους ενδιαφέρουν, ας πούμε, να δείξουν στο ελληνικό κοινό κάτι παραπάνω, κάτι άλλο, κάτι εκτός από αυτό το οποίο θα τους φέρει πάρα πολλά views και πάρα πολλά likes και πάρα πολλούς subs. Και δεν τους ενδιαφέρει να ενημερώσει το κοινό, να κάνει μια απόπειρα, να δείξει και άλλα games, γιατί πιστεύω ότι αυτή η γενιά που περάσαμε με το PlayStation 4, νομίζω ότι βιώσαμε κάποια από τα καλύτερα games όλων των εποχών κανονικά. Ναι. Και είναι απίστευτο. Και θα έλεγα μάλιστα ειδικά το 2018, και είναι απίστευτο οι άνθρωποι στο χώρο του YouTube και στο Twitch που καθίσαμε να δείξουμε στον κόσμο όλα αυτά τα games, είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Ναι. Και γενικότερα, ναι. Το στηρίζεις, ξέρεις τι, πάντως και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά, αυτοί οι λίγοι όπως είπες, το στηρίζετε. Δεν είπατε θα κάνουμε, θα δώσουμε αυτό στον κόσμο που μας Ναι. παρακολουθεί και αν δεν του αρέσει θα αλλάξουμε. Εγώ δηλαδή Συνεχίζεις και όπου βγει. συνεχίζω κανονικά, διότι αν και δεν έχω τους subs και τα views των υπόλοιπων των συναδέλφων, παύλα ανταγωνιστών, να το πω έτσι, χαίρομαι όταν βλέπω κάποιο comment από fan που μου λέει «Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε stream αυτό το game, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα εγώ από άποψη, από πλευράς Και από οικονομικής, να οικονομικής, πάω βέβαια. και να το αγοράσω, ας πούμε». Ή Βέβαια. «Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες σειρά αυτό το game, γιατί με βοήθησες να ξεκολλήσω από κάποιο σημείο». Ή «Ηλία, σε ευχαριστώ που έκανες το Red Dead Redemption 2 stream, όλο το game από την αρχή ως το τέλος, γιατί κατάφερα να βρω κάποια tips και μυστικά που δεν ήξερα ότι υπήρχαν, ας πούμε». Και αυτό. Ή είναι και κάποιοι άλλοι που τους αρέσουν απλά το content το οποίο κάνω. Οπότε, άμα έχεις τέτοια σχόλια, δεν μπορείς να σταματήσεις, γιατί ξέρεις ότι σε κάποιον κάνεις ένα καλό. Το βοηθάς, ναι, με χίλιους δύο Ναι. τρόπους. Εγώ να σου πω, θα κάτσω να δω gameplay παιχνιδιών σαν αυτά που κάνεις. Στην περίπτωση ενός παιχνιδιού που ξέρω ότι δεν θα το παίξω ποτέ, δεν θα το αγοράσω, δεν μου ταιριάζει, είναι πολύ δύσκολο ενδεχομένως για τα δικά μου skills, εκεί θα κάτσω να το δω από κάποιον άλλον για να ξέρω και τι είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Για παράδειγμα, το Red Dead Redemption το 1, να φαντασίσω ότι εγώ το παίζω τώρα στο Xbox 360. Το 2 δεν ξέρω αν θα καθόμουν να το παίξω ή αν θα το έπαιρνα και θα έλεγα ωραία, φίλε, είναι πάρα πολύ βαρύ για μένα. Οπότε κάθισα και το είδα από σένα. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Και ξέρω τι έγινε πριν από την ιστορία που παίζω τώρα. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και τα gameplays, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια ψάχναμε μόνο σε κανάλια του εξωτερικού. Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι ναι, σωστά. Κοίταξε, το Fortnite που ανέφερες, γιατί έχω κι εγώ ένα πιτσιρικά εδώ 8 χρονών ο οποίος παίζει Fortnite και βλέπω τι χαμός γίνεται με το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι η μόδα. Κάποια στιγμή σίγουρα θα περάσει και αυτή η μόδα. Ναι. Το θέμα είναι σε αυτό το διάστημα να μπορέσει το οποιοδήποτε κανάλι που δεν ασχολείται με το Fortnite να αντέξει, να κρατήσει τον Να κόσμο του, επιβιώσει, ναι. αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, εσύ συνεχίζεις με ανωδική πορεία. Εντάξει, η πορεία έπεσε πολύ το 2017 και το 2018, κυρίως επειδή με τις αλλαγές που μας έφερε το YouTube, ειδικά Ναι. σε εμάς που κάνουμε gameplay streams και gameplay βίντεο. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε σχετικά με το demonetization, σχετικά με τα copyrights, σχετικά που μας περιορίζουν πάρα πολύ
στο τι πρέπει να ανεβάσουμε, στο τι δεν πρέπει να ανεβάσουμε κλπ. Αυτό χτύπησε το gaming κομμάτι του YouTube τόσο πολύ, που προσωπικά το δικό μου το κανάλι, που το 90% του αποτελείται από gameplay βίντεο, γιατί δεν κάνω τόσα πολλά vlog όσο άλλοι, YouTubers που δεν ξέρω εάν το έχεις καταλάβει αυτό, για να μείνουν υψηλά σε views και σε subs και να ικανοποιούν και τον αλγόριθμο του YouTube. Το 90% του content το οποίο ανεβάζουν πλέον είναι vlog και το υπόλοιπο το 10% θα είναι ένα gameplay βίντεο την εβδομάδα. Άντε πες και κάνει ένα stream. Ναι, αυτό γίνεται. Ειδικά τους τελευταίους 6 μήνες, αρκετά κανάλια. Τους τελευταίους τους 6 μήνες, γιατί ο αλγόριθμος του YouTube έχει αλλάξει τόσο πολύ, που τα gameplay, τα βίντεο δεν τα προτείνει. Ναι, δεν τα προτείνει όπως τα προτείνει μια εποχή. Ειδικά σε πιο μικρά κανάλια όπως το δικό μου. Γιατί ξέρεις, πλέον ακόμη και κανάλι το οποίο έχει 55.000 συνδρομητές, πλέον θεωρείται μικρό έτσι. Ναι. Κάθε φορά που το λες αυτό, βέβαια, εμένα μου κάνει εντύπωση. Όχι, πλέον. Έτσι, λοιπόν, με αποτέλεσμα να μην προωθεί το YouTube τα gameplay από τα πιο μικρά τα κανάλια, ας πούμε, και να προωθεί τα gameplay από τα πιο μεγάλα. Κατάλαβα. Είναι γενικώς μεγάλο μπάχαλο αυτό που συμβαίνει με το YouTube αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και εδώ και εδώ και μέσα πριν από 2 μήνες να πάω στο Twitch και να αλλάξω πλατφόρμα, αν και δεν τα κατάφερα. Λοιπόν, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί στις 28 Μαρτίου υποτίθεται ότι θα κάνουν ψήφισμα πάλι για το άρθρο... Για το άρθρο 13, αλλά αυτό θα αφορά όλα τα μέσα, και το Twitch και το YouTube. Δεν θα είναι... νομίζω ότι το Twitch θα το αφορά τόσο πολύ, γιατί το Twitch δεν είναι βίντεο. Το Twitch είναι απλά ένα stream, το οποίο μετά, εάν θες, κάθεσαι και το σβήνεις και δεν το βλέπεις. Από αυτή την έννοια, ναι, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση για τους gamer, τους YouTubers. Ηλία, εσύ από το 2013 νομίζω έχεις το κανάλι, Ναι. Μέσα στην εξαετία αυτή και με όλες αυτές τις αλλαγές, αλλάζει ο αλγόριθμος, αλλάζει η ηλικία η δική μας, αλλάζει η ηλικία των viewers, αλλάζουν οι συνήθειες και πρέπει συνεχώς να ακολουθείς τι κάνει ο αλγόριθμος στο YouTube, τι θέλει τώρα ο κόσμος, τι το ένα, το άλλο. Όλα αυτά σε φτάσαν κάποια στιγμή να πεις ότι μέχρι εδώ κουράστηκα, τα παρατάω. Ναι. Βασικά σκεφτόμουν έτσι πριν από κάποιους μήνες. Μάλιστα. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα είχα φτάσει στο σημείο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο το γεγονός. Είναι ότι είναι πολύ μικρό και το ελληνικό κοινό. Και το gaming, το ελληνικό κοινό είναι ακόμα πιο μικρό. Και ο ανταγωνισμός πλέον στο ελληνικό το YouTube έχει ανέβει τόσο πολύ. Είμαστε πλέον χιλιάδες, όχι χιλιάδες... Εκατοντάδες σίγουρα. Είμαστε σίγουρα εκατοντάδες gaming κανάλια από μία χούφτα που ήμασταν το 2013 πλέον. Το κοινό έχει πάρα πολλές επιλογές και το θέμα είναι ότι επειδή αυτό το λέω και σε όλους για να το μάθουν και για να το ξέρουν, ότι επειδή το 70% με 80% του ελληνικού του gaming κοινού στην Ελλάδα είναι τα μικρά παιδιά, έτσι. Ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έβλεπα ότι όλος ο κόσμος που ήθελε να παίζει Fortnite. Και εντάξει, όλοι οι νέοι YouTubers να ακολουθούν αυτή την πλατφόρμα και να μην θέλουν να κάνουν τίποτα άλλο. Και για κάποια στιγμή ένιωσα ότι είμαι μόνος, σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, ας πούμε, που όλοι οι υπόλοιποι έκαναν κάτι, που όλοι οι υπόλοιποι έπαιζαν ό,τι είναι πιο δημοφιλές για να ανεβάσουν τα κανάλια τους κλπ. Εγώ είχα κολλήσει και εγώ έκανα τα δικά μου τα πράγματα. Δηλαδή, ανέβαζα και έκανα stream, games. Το οποίο δεν ήταν και τόσο δημοφιλή. Ναι. Αλλά και πάλι όμως δεν σταμάτησα, γιατί έχω ένα πολύ πιστό κοινό.
το οποίο με υποστηρίζει και με ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Τολμώ να πω ότι επειδή είμαι άνεργος εδώ και 1,5 χρόνο, με έχουν στηρίξει πάρα πολύ και οικονομικά με τα donates που μου κάνουν και με τα sponsorships κλπ. Κλπ. Οπότε το κοινό μου είναι ο ένας και μοναδικός ο λόγος που δεν έχω εγκαταλείψει και συνεχίζεις ακόμη. Και δεν έχω σταματήσει αυτό και το γεγονός ότι πάντοτε αγαπάω και θα αγαπάω τα video games με πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που ξέρω ότι μπορεί στην E3 του 2019 να δούμε κάποιο νέο Xbox ή το 2020 που θα δούμε το PlayStation 5 και πάλι πίστεψέ με, έχω μέσα μου τον ίδιο τον ενθουσιασμό σε σύγκριση με τότε που είχα δει το πρώτο μου το ZX Spectrum. Και αυτό μαζί με την αγάπη των fans και του κοινού είναι αυτό το οποίο με κάνει να συνεχίζω και να μην θέλω το κανάλι μου να το κλείσω με τίποτα. Ναι, γιατί ήταν η επόμενη ερώτησή μου και αφού σκέφτηκες να το κλείσεις, γιατί τελικά συνέχισες, αλλά μου απάντησες και στις δύο. Θεωρείς, Ηλία, ότι η ενασχόλησή σου με τα video games, τώρα είναι σαν να κάνω ερωτήσεις στον εαυτό με το μεταξύ, σε βοηθάει να παραμείνεις και μέσα σου παιδί? Ναι. Ναι. Γιατί το ίδιο παθαίνω και εγώ και δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όχι, εγώ πλέον, όχι να σου πω κάτι, επειδή και εγώ και εσύ είμαστε πλέον μίας ηλικίας, όχι ακριβώς. Χέρι, ρε παιδί μου, αλλά ότι καταλαβαίνεις, όχι, όχι. Ναι, ναι, πλέον, ναι, βέβαια. Έχω φτάσει πλέον στην εξής, στην, πώς να σου το πω, αποκάλυψη, αυτογνωσία, ότι από μία ηλικία και μετά, ναι. Επειδή από μία ηλικία και μετά καταλαβαίνεις ότι τα χρόνια περνάνε και ότι ο χρόνος λιγοστεύει, μη μου πεις το λιγοστεύει τώρα. Λοιπόν, εντάξει. κάνεις αυτό το οποίο σε κάνει αληθινά ευτυχισμένο. Ωραία. Και εμένα τα video games είναι αυτό που και για μένα τα video games είναι η δικιά μου εγωιστική ευτυχία. Καταλαβαίνω πώς το λες. Οπότε, πλέον στην ηλικία την οποία είμαι, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να ακούσω τι λέει ο δεξιά και ο αριστερά για το αν με κατακρίνει που παίζω video games. Δεν με ενδιαφέρει πλέον καθόλου. Είμαι πλέον σε μια ηλικία που κάνω αυτό το οποίο θέλω και δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει το τι λέει όλος ο κόσμος. Είσαι κοτσαμάνι μαντράχαλος και παίζεις video games, δεν τρέπεσαι και αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και πιστεύω ότι όποιος κάθεται και σου λέει κάτι τέτοιο, δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο στη ζωή του που να καθίσει που να καθίσει και να τον ρωτήσει τον εαυτό του και να τον ρωτήσει τι είναι αυτό που σου δίνει την αληθινή ευτυχία. Τι είναι αυτό που εσένα σε κάνει ευτυχισμένο. Πέρα από τους δικούς σου, τους συγγενείς και ναι, λοιπά. Βέβαια. Πέρα από τα συγγενείς, παιδιά και τα λοιπά, ναι. Το επόμενο σκαλί της ευτυχίας. Οπότε εγώ έχω φτάσει σε αυτό το σκαλί, να το πούμε έτσι, και δεν σκοπεύω. Δηλαδή, να είμαστε καλά, να έχουμε χρήματα, να είμαστε καλά στην υγεία μας και εγώ θα συνεχίζω να παίζω βίντεο games κανονικά. Και εγώ το ίδιο ελπίζω. Τι περιμένεις από την επόμενη γενιά, Ηλία? Τι θες να αλλάξεις σε σχέση με την τελευταία που διανύουμε τώρα? Για να πεις ότι ναι, πραγματικά πήγαμε μπροστά σαν επόμενη γενιά στα video games. Τι θα σου προκαλέσει ενδεχομένως ενθουσιασμό τώρα στην E3 που θα ανακοινωθεί το νέο Xbox? Τι περιμένεις για να σε ενθουσιάσει? Να σου πω την αλήθεια, έχουμε δει, μάλλον είδαμε τόσα πολλά πράγματα και στη γενιά του Xbox του 360 και στο PlayStation, και στο PlayStation 3 και στη γενιά αυτή του PS4 και του Xbox One. Που να σου πω την μαύρη αλήθεια,
Πιστεύω ότι με μερικές εξαιρέσεις, πιστεύω ότι αυτές οι δύο οι γενιές ότι δεν είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους. Απλά αυτή η γενιά, εντάξει, είχε μεγαλύτερα, είχε πιο πολλά open world games και, και κάπως καλύτερα γραφικά. Αλλά και πάλι να σου πω κάτι, έχουν δει τα μάτια μου τόσα πολλά που το μόνο το οποίο που θέλω από τις εταιρείες είναι να βγάλουν ποιοτικά παιχνίδια όπως το God of War, όπως το Spider-Man, όπως το Red Dead Redemption 2, όπως το Devil May Cry το 5 που το κάνω stream. Το ξεκίνησες τώρα. Ναι, το ξεκίνησα από την προηγούμενη την εβδομάδα, όπως το εκπληκτικό Resident το Resident το Resident Evil το 2, το remake, λες, ε. Ναι, να βγάλουν πιο ποιοτικά παιχνίδια και χαίρομαι γιατί τώρα στο κλείσιμο της γενιάς αυτής βλέπουμε πολλά καλά και ποιοτικά games και εγώ το μόνο που ζητάω είναι αυτό. Να βγάλουν πολλά και ποιοτικά παιχνίδια. Αυτό. Και να μην το σταματήσουν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι αυτές οι single player εμπειρίες πιστεύω ότι είναι αυτές που μένουν μαζί μας για μια ζωή ολόκληρη. Έτσι. Ηλία, ένα καλό επόμενο VR σύστημα θα σου κέντριζε το ενδιαφέρον? Είχα σκεφτεί τις γιορτές να έπαιρνα το PlayStation το VR. Κυρίως επειδή VR δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου, πέρα από κάποιες εκθέσεις που γίνονται. Και το δοκίμασες για λίγο. Ναι, και το κοιτώ από εκεί. Έχω ακούσει από φήμες και μάλιστα το είχα κάνει και post σε ένα blog ότι η Sony δουλεύει πάρα πολύ το VR του PlayStation 5. Ναι, ναι, έχουν διαρρεύσει κάποιες πατέντες. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι άμα είναι να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω από εκεί πέρα. Ένα VR παιχνίδι το οποίο ήθελα να παίξω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω πλέξει στον VR, οπότε δεν. Και είναι το... Το Resident Evil, νομίζω, θα μου πεις το 7. Όχι. 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 Είναι κάτι άλλο το οποίο όχι. Δε, αυτό να το παίξω σε VR με καμία Παναγία. Με καμία Παναγία. Είναι το Ace Combat 7, το οποίο βγήκε τώρα τον Φλεβάρι, το οποίο έχει ίσως την καλύτερη εφαρμογή του VR στο PlayStation VR αυτή τη στιγμή. Αυτό και εγώ θα ήθελα να το δω, γιατί όταν το άκουσα ότι θα κυκλοφορήσει, έλεγα, Θεέ μου, πόσες ζαλάδες θα περάσω με το αεροπλάνο. Αλλά σου λέω ότι είδα βίντεο και σκέψω ότι είδα βίντεο και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί νιώθεις, λες, και είσαι στο cockpit κανονικά μέσα. Ξέρεις, και γυρνάς από εδώ και γυρνάς από εκεί και πω. Θέλω να ζήσω πάρα πολύ. Κάποτε λέγαμε με το χειριστήριο της Amiga που παίζαμε κανένα flight simulator ότι είμαστε μέσα στο πιλωτήριο. Ναι, ναι, και τώρα ναι. Έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε πραγματικά μέσα στο πιλωτήριο. Ναι, ναι. Απλά με το PlayStation VR, το οποίο το καινούργιο το οποίο θα βγει, εύχομαι να ελαττώσουν τα τόσα πολλά καλώδια και τις συνδέσεις που χρειάζονται, ας πούμε, για να το... Όντως ήταν ένα πρόβλημα αυτό με τα καλώδια. Γιατί αν πας να συνδέσεις τώρα ένα PlayStation VR, είναι το καλωδιομάνι του καλωδιομανίου, δεν το συζητάω καν. Το είχα για ένα διάστημα εδώ στο σπίτι από ένα φίλο του καναλιού για να το δοκιμάζω. Και μόνο που σου κόβει το HDR από τη τηλεόραση και πρέπει να αλλάζεις κάθε φορά που θες να παίξεις άλλο παιχνίδι τα HDMI, τα καλώδια, ήταν κουραστικό. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω στην επόμενη γενιά να έχουμε όσο λιγότερα καλώδια γίνεται. Αλλά αν καταφέρουν να έχουν πιο λίγα καλώδια, ας πούμε, και καταφέρουν την εμπειρία να την κάνουν πιο φιλική προς το χρήστη, τότε ναι, μια καλή VR εμπειρία. Θα ήθελα να την ζήσω. Πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω τώρα σε ποια δεκαετία θα μπορούσε να γίνει, θα είναι το must play το VR. Θα μπαίνουμε πραγματικά στα παιχνίδια μέσα όπως το φανταζόμαστε τώρα. Ελπίζω, γιατί το VR, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Θυμάσαι μια παλιά εκπομπή που λεγόταν πέρα από το 2000 στην ΕΡΤ. ΕΡΤ. Ναι, ναι. Beyond 2000, σκέψου. Ναι. Είχα δει
την πρώτη εφαρμογή του VR από τότε. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για μια τεχνολογία που, είναι, που δουλεύεται εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Ακριβώς. Και ακόμα να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι άκρος φιλικό προς το χρήστη. Βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι πλησιάζουμε όμως. Έλα. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε. Ναι, πιστεύω ότι στην επόμενη την γενιά πιστεύω ότι θα δούμε πολλά. Τέλεια. Ηλία, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος, ναι, ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω για να μάθω εγώ προσωπικά, γιατί είσαι και, έχεις και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και από μένα στο YouTube. Ναι. Κάθε τόσο βλέπω ότι κάτι βρίσκεις και ανανεώνεις το κανάλι. Και ανανεώνω το κανάλι. Ναι, έστω με ένα vlog σχολιάζω στην επικαιρότητα. Ναι, ναι. Τι να περιμένουμε από τον Ranting Green Gamer πλέον στο 2019, μιας που είμαστε στην αρχή της χρονιάς? Κοίταξε να δείτε τι να περιμένετε από το Red Dead Gamer το 2019. Δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά αυτά τα οποία κάνω. Θα συνεχίσω να κάνω vlogs, θα συνεχίσω να στριμάρω τα games τα οποία θέλω και αγαπάω. Το κανάλι μου θα συνεχίσει όπως είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου. Εύχομαι να βρω μια δουλίτσα σταθερή κανονική μέσα στη χρονιά αυτή για να μπορώ να το συντηρήσω το κανάλι κανονικά και όπως πρέπει. Αλλά κυρίως να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και συνεχίζουμε κανονικά. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που πραγματικά εγώ, κατευθείαν εγώ. Μου είπες ναι, θα έρθω να μιλήσουμε. Όχι, ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνουμε μαζί κάτι τέτοιο, γιατί είσαι εσύ μαζί με ελάχιστα κανάλια στο ελληνικό YouTube που δίνεται τον απαιτούμενο σεβασμό και αγάπη στα video games όπως πρέπει. Και θα έπρεπε αυτά τα κανάλια να είναι ακόμα να μην είναι τόσο λίγα, αν με καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, βέβαια. Να κάνουμε την διαφορά ανάμεσα στον κικαιώνα των καναλιών Fortnite και κλπ, ξέρεις, που δείχνουν μόνο ένα πράγμα, γιατί εγώ, εσύ και κάποια άλλα παιδιά στο χώρο, ξέρω πως είμαστε οι μοναδικοί που δίνουμε στο κοινό κάτι το διαφορετικό και το ενημερώνουμε και κάπως παραπάνω. Τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ ό,τι θες εσύ για το κανάλι, ό,τι καλύτερο, ό,τι περιμένεις να πραγματοποιήσεις, όποιο στόχο έχεις θέσει. Να έχεις την υγεία σου και να έχεις και μια δουλειά μέσα στο 2019 για να είσαι ακόμη πιο χαρούμενος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τα παιδιά για την ακρόαση. Ηλία, θα σε περιμένω στο επόμενο live να ξεφυλίσουμε ένα από τα αγαπημένα σου Pixel. Έγινε. Έγινε. Έλα, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Yeah.